Κατά Νικηφόρος Φωκάς, προκειμένου να παρακολουθήσει τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού, το οποίο, όπως μετέδωσε πριν από δευτερόλεπτο ο Ζήσης Μπουζιός, με βάση επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το τουρκικό ερευνητικό, το Ulus Reis, έχει περάσει σε ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στο Καστελόριζο. Δεν συνοδεύεται, ξαναλέω, όπως μεταδίδει ο Ζήσης Μούσιος, από τουρκικά πολεμικά σκάφη. Ας μην αμφιβάλλουμε ότι είναι σε απόσταση ασφαλείας τα τουρκικά μαχητικά, για να δουν πώς θα αντιδράσουμε. Όμως η Αθήνα παρακολουθεί σε κατάσταση πια άμεσης επιφυλακής τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού και στέλνει στην περιοχή την φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Ζήση. Επίσης, να σας πω ότι κάποιες πληροφορίες λέγανε ότι μήπως κινήθηκε σε αυτή την περιοχή λόγω καιρού, δηλαδή να κρυφτεί, να ακολουθήσει μια διαδρομή, να κρυφτεί περνώντας πίσω από το Καστελόριζο και από το σύμπλεγμα εκεί των νησιών από το καιρό για να πάει σε πιο ήρεμα νερά μέχρι να. Ξέρουμε αν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Ναι, δεν είναι καλές καιρικές. Θα δικαιολογούσαν μια τέτοια κίνηση. Έχει ισχυρούς ανέμους. Όλα τα σενάρια τα παρακολουθούμε. Ζήση, από το επειδή Υπουργείο. Καλύπτεις χρόνια το ρεπορτάζ, πάνω σε αυτό που λέτε τώρα για τον καιρό, έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο λόγω καιρικών συνθήκων? Ναι, το σκάφος αυτό δεν είναι πολεμικό. Ναι. Το σκάφος αυτό είναι ερευνητικό. Μπορεί να κινείται και κινείται συνήθως, γιατί έχει κάνει συνέχεια διαδρομές προς το Αιγαίο σε διεθνή χωρικά ύδατα. Υπάρχουν φορές που ίσως λόγω του καιρού να μπορέσει να μπει για λίγο στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Άρα λοιπόν, αυτό που εξετάζουν στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά στέλνουν και τη φρεγάτα στην περιοχή προκειμένου να παρακολουθήσει τις προθέσεις και τις κινήσεις του τουρκικού σκάφους, είναι πρώτον, αν μιλάμε για έναν αναγκαίο ελιγμό προκειμένου να προφυλαχθεί, όπως λες, από τον καιρό, ή αν μιλάμε για μία κλιμάκωση της πρόκλησης προκειμένου να τσεκάρουν τις αντιδράσεις μας, προκειμένου να δουν αν θα στείλουμε πολεμικά σκάφη στην περιοχή και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το επεισόδιο. Ακριβώς. Και το σημαντικό είναι ότι προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, το σκάφος αυτό απλά κινείται στο χώρο, δεν πραγματοποιεί εργασίες και να δω προς τα πού θα πάει. Ζήσει ένα λεπτό, σε παρακαλούμε πολύ. Κύριε Ναύαρχε, τι λέτε? Δεν ξέρω ακριβώς τις συνθήκες υπό τις οποίες κινείται αυτή τη στιγμή. Κρατάω μια επιφύλαξη. Σίγουρα στη στρατηγική της Τουρκίας είναι το να μας δοκιμάσει στις αντιδράσεις. Να μας τσιγκλίσουν. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που αναμένεται στο επόμενο διάστημα βάσει των δηλώσεων της Τουρκίας. Και βεβαίως επιβεβαιώνομαι στις προβλέψεις μου όταν λέω ότι το πρώτο πεδίο δοκιμής θα είναι κοντά στο Καστελόριζο και μεταγενέστερα στην Κρήτη. Αυτό, λοιπόν. Αυτό είναι το κομμάτι του συμφώνου. Είναι στο κομμάτι του συμφώνου. Έχεις, και βέβαια. Αυτό που μετέδωσε ο Ζήσης είναι στο κομμάτι που περιλαμβάνεται στο κάνει, σύμφωνο. Τώρα πια μεταδίδεται. Σύμφωνο. Τώρα πια μεταδίδεται από όλους. Δεν πάει να προχωρήσει τον καιρό, δυστυχώς. Και έχει η Ελλάδα έμπειρους πολιτικούς και έμπειρους στρατηγούς και ναυάρχους όπως εσάς. Μου κάνει έκπληξη τώρα, γιατί μέσα στις γιορτές είχα συναντήσει την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία, όπως και ο Βενιζέλος, νομίζω αυτό το θέμα δεν το ξέρει κανείς άλλος. Και μου είχε πει το εξής: σας ακούω να λέτε για την Κρήτη συνέχεια ότι θα πάει ο Ερντογκάν. Δεν θα πάει στην Κρήτη. Όχι. Εάν μπορώ, μου λέει, να τον διαβάζω καλά τόσα χρόνια, θα πάει στο Καστελόριζο και θα πάει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Δεν είναι προφήτησα η Ντόρα, έμπειρη πολιτικός είναι. Και αυτό συμβαίνει τώρα. Δεν πάει να προφυλαχτεί από τον καιρό. Εδώ και καιρό το. Δοκιμάζει το λέμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και καθοριστική στιγμή, τα όρια, τις αντοχές και την αντίδρασή μας. Και κάτι ακόμη. Και χρόνους αντίδρασης. Είναι έτσι, κύριε Ναύαρχε. Γιατί μου το λέγανε και πιλότοι αυτό, ότι οι παραβιάσεις που κάνουν και στους διψούς κλπ. Είναι για να μετρήσουν και τους χρόνους αντίδρασης, να μετρήσουν και να καταγράψουν σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρισκόμαστε. Είναι έτσι. Το κυριότερο είναι η αποφασιστικότητα που θα δείξουμε και σε πολιτικό επίπεδο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αν δηλαδή είμαστε πιστικοί στο κομμάτι αυτό και εννοούμε αυτά που λέμε, τότε υπάρχει ενδεχόμενο να κάνει πίσω ένα βήμα η Τουρκία. Όσο βλέπει αναντιστοιχεία λόγων και έργων ή γενικολογίες ή αυτό, θα ενθαρρύνεται και θα αποθρασύνεται. Έχουμε το Ζήση αμέσως, Γιάννη. Γιατί ο Ζήσης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ναι, σας ακούω. Ζήση, έχεις κάτι νεότερο? Όση ώρα μιλάμε, σου αφήσαμε λίγο χρόνο
Γιατί ξέρουμε ότι στο κινητό έχονται διάφορα μηνύματα τώρα, ναι, από τις πηγές σου στο Υπουργείο Άμυνας. Έχουμε κάποια άλλη πληροφορία. Ναι. Σας είπα, το νεότερο θα δούμε, θα παρακολουθεί το πολεμικό ναυτικό της κινήσης του ερευνητικού σκάφους και να δούμε τελικά αυτό το σκάφος θα παραμείνει. Αν θα φύγει, πάντως κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα σε συγκεκριμένη περιοχή. Ζήτησε να πάμε και στην Αλεξία την Τασούλη, ναι, να δούμε αν έχουμε κάποια ενημέρωση και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλεξία, καλημέρα. Έλα, Αλεξία. Και σε σένα. Καλημέρα. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανοιχτή γραμμή, όπως είναι φυσικό, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Άλλωστε, χθες ο Νίκος Εδένδιας είδε και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στη Βουλή. Θυμίζω χθες ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Άγκυρα και ότι υπάρχει επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του. Να σου πω, η τελευταία αντίδραση της Τουρκίας ήταν η χθεσινή ενόχληση από τη συνάντηση που είχε ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών με τον Ιταλό ομόλογό του και η στήριξη της Ιταλίας προς την Κύπρο σε θέματα των γεωτρήσεων. Η Τουρκία έχει αντιδράσει χθες πάρα πολύ. Έβγαλε ανακοίνωση και μίλησε για ατυχή δήλωση από πλευράς της Ιταλίας και ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ από την Κύπρο να σταματήσει τις γεωτρήσεις. Είναι και το δεύτερο συνεχόμενο άδειασμα, με συγχωρείς Αλεξία, της Ιταλίας, εισαγωγικά άδειασμα προς την Τουρκία, έτσι. Ήταν ένα κανονικότατο άδειασμα, ήταν μια συνάντηση η οποία ενόχλησε πάρα πολύ το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Γι' αυτό και διεμήνυσε ότι πρέπει να σταματήσουν οι έρευνες και γεωτρήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων και όχι της Τουρκίας, όπως είπε χθες το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα έλεγα ότι ήταν μια κίνηση αυτή το να κατέβει το Ρουκρέις προς την ελληνική περιοχή αναμενόμενη. Μετά την συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, είναι κάτι που είχε ερωτηθεί πάρα πολλές φορές σε το Υπουργείο Εξωτερικών για μια ενδεχόμενη τέτοια κίνηση από την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχει απαντήσει ότι θα απαντήσουμε σε όλους τους τόνους και σε πρώτη φάση το Νικηφόρος Φωκάς το παρακολουθεί για να δούμε αν και εφόσον θα αποχωρήσει από την περιοχή. Αλεξία, κοντά στο Καστελόριζο. Μου στέλνουν μήνυμα. Γιάννη Πολίτη, Γιάννη Τσαπρούνη, κύριε Ναύαρχε, τώρα, ότι πλέει με πολύ αργή ταχύτητα εντός της ελληνικής ΑΟΣ, δεν έχει ρίξει σύρματα ακόμη, όπως μετέδωσε και ο Ζήσης Μούσιος. Το παρακολουθούμε στενά και έχουν ενεργοποιηθεί